Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά εκείνη που μένει για πάντα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και είναι η χαρά του Χριστού. Όταν είδαν τον αναστημένο Χριστό οι μαθητές, χάρηκαν λέει. Και τους είχε πει ο Χριστός ότι η χαρά αυτή που θα νιώσετε θα μείνει για πάντα μέσα σας. Μεγάλη αυτή η χαρά είναι η χαρά της Αναστάσεως και το βράδυ όλοι οι χριστιανοί είμαστε τόσο χαρούμενοι που πραγματικά θα θέλαμε κάθε μέρα να είναι Μέγα Σάββατο 12 η ώρα, η ώρα της Αναστάσεως. Θυμήθηκα μια ιστορία που έλεγα στα παιδιά που η προηγούμενη γενιά και οι προηγούμενες γενιές την είχαν διαβάσει πάρα πολύ, είχε διαβαστεί πολύ αυτή η ιστορία, ήταν η ιστορία του Γιάννη Αγιάννη. Δεν ξέρω αν τη διαβάζουν τώρα στα σχολεία, αν την έχουν στα σχολικά βιβλία, δεν ξέρω. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν μια υπέροχη ιστορία ενός βασανισμένου ανθρώπου, ο οποίος είχε κλέψει ένα καρβέλι ψωμί και για αυτό το ψωμί έγινε μια δίκη και καταδικάστηκε αδίκως σε ισόβια δεσμά. Και τράβηξε τα πάνδυνα εκεί μέσα. Έσπαγε πέτρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν δε χειροδύναμος αυτός, ο Γιάννης Αγιάννης. Ήταν χειροδύναμος. Και αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να δραπετεύσει. Δεν μπορούσε, έσκαγε εκεί μέσα. Και μετά πολλά τα κατάφερε και φυγάδας έφυγε και χώθηκε μέσα στο πολύβοο Παρίσι για να γλιτώσει. Αλλά εκεί, καθώς δεν είχε πώς να πού να πάει και τι να κάνει, μονάχος του, κοιμόταν έξω, κακοπάθησε, δυστύχησε, έφτασε στο αμήν που λέμε, και μια γυναίκα τον είδε στον δρόμο έτσι όπως ήταν, νύχτα, με βροχή, και αυτός να μην έχει τίποτα. Και του λέει, γιατί δεν πάει να χτυπήσει ένα σπίτι, να πάει να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, λέει, που είσαι χάλια. Λέει αυτός, άσε με, λέει, χτύπησα, δώσε το σπίτι, κανένας δεν μου άνοιξε, λέει. Του λέει η γυναίκα, να πας εκείνο το σπίτι να χτυπήσεις. Είναι ένας επίσκοπος, λέει, είναι καλός άνθρωπος. Να πας εκεί, θα σε φιλοξενήσει. Σαν τελευταία ελπίδα λοιπόν, και αυτός χτυπάει εκεί στο σπίτι. Πράγματι, το ανοίγει ο επίσκοπος μέσα, του λέει, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Του έδωσε ρούχα στεγνά, τον έβαλε και έφαγε, φάγανε μαζί και του βάλε και λίγο κρασί και ήπια. Και το αγρίμι εκείνο με το άγριο βλέμμα σιγά σιγά άρχισε να κάπως να ημερεύει, να καλμάρει. Γιατί από την απονιά του κόσμου είχε γίνει το πρόσωπό του σαν του λύκου. Και του λέει σε μια στιγμή του παπά, δεν μου λες, του λέει, μου είπες θα με βάλεις να κοιμηθώ εδώ. Γιατί δείχνεις τόση εμπιστοσύνη σε μένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του λέει. Μπορεί να σε κλέψω, μπορεί να σε σκοτώσω. Πώς μου δείχνεις αυτή την εμπιστοσύνη. Και του λέει και ο παπάς, ο επίσκοπος αυτός, ο Μυρίλ λεγότανε, να θυμάμαι καλά. Γιατί εσύ, του λέει, δεν μπορείς να σηκωθείς τη νύχτα και να σκοτώσεις εμένα, ναι. Κι εγώ μπορώ να σηκωθώ τη νύχτα και να σκοτώσω εσένα. Αφού λοιπόν εμπιστεύεσαι εσύ εμένα και δεν φοβάσαι αν κοιμηθείς στο σπίτι μου, και εγώ δεν φοβάμαι. Σου δείχνω κι εγώ την ίδια εμπιστοσύνη. Κοιμήθηκε λοιπόν με τα πολλά, να μην τα λέμε, και το πρωί σηκώθηκε για να φύγει. Αλλά είδε κάτι κυροπήγια χρυσά, τα άρπαξε τα δύο κυροπήγια, τα έβαλε στο σάκο του, πήδηξε το παράθυρο και εξαφανίστηκε. Μετά από 2-3 ώρες τον εφέρνει η αστυνομία. Ο παπάς ήταν στον κήπο εκεί και κάτι έσκαβε, ο επίσκοπος. Λέει η αστυνομία, δύο αστυφύλακες τον εφέρανε, μιλάμε για το Παρίσι της Επαναστάσεως τώρα παλιά, εκεί σε αυτό το σκηνικό το γράφει ο Βίκτορ Ουγκό, αυτός ο μεγάλος λογοτέχνης και φιλέλληνας. Λέει, αυτός λέει, ήταν εδώ, λέει, σε έναν, λέει, και κοιμήθηκε και σε έκλεψε. Λέει ο παπάς, δεν με κλέψε, λέει. Κύριε, με συγχωρείτε, λέει, δεν σας έδωσα 4 από αυτά τα κυροπήγια, γιατί φύγατε μόνο με τα 2. Μια στιγμή να σας φέρω και τα άλλα. Και πάει μέσα και του φέρνει άλλα 2 κυροπήγια. Του τα βάζει μέσα στο σάκο. Οι αστυνομικοί λένε, εμείς να πηγαίνουμε τώρα, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Ναι, λέει, πηγαίνετε. Ήθελε κάτι να τους κεράσει, δεν δεχτήκαν αυτοί. Είχαν υπηρεσία, λέει, δεν μπορούμε να πιούμε, λέει, κρασί, λέει, τέτοια ώρα. Να τους κεράσει ένα κρασί, λέει, στην υπηρεύρια
ο επίσκοπος. Και λένε αυτοί, όχι, όχι, λέει η αστυνομική, δεν μπορούμε να πιούμε, λέει, είναι ώρα υπηρεσίας, λέει, πάτερ, ευχαριστούμε πολύ κλπ. Και φύγανε. Και μείναν οι δυο τους και κοιταχτήκανε κατάματα. Και του λέει ο Αγιάννης, γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Και γυρίζει ο παπάς και του λέει ο επίσκοπος, ο Μυρίλ, με αυτά που σου δώσα, σου εξαγόρασα την ψυχή. Από εδώ και πέρα να γίνεις καλός άνθρωπος. Αυτός τα χάσε, έφυγε σαν χαμένος. Και πράγματι, αυτό επέδρασε επάνω του η καλοσύνη. Βλέπετε πώς επιδρά μερικές φορές, αν είναι και ο άνθρωπος καλοπροαίρετος. Και άλλαξε ζωή και τα κατάφερε σιγά σιγά. Πήγε και λίγο στην πολιτική εκεί πέρα, σε μια επαρχία του Παρισιού, και βγήκε και δήμαρχος. Άλλαξε και το όνομά του και έγινε ο δήμαρχος Μαγδαληνής. Ξέχασα να σας πω όμως ότι από την αρχή αυτός ο άνθρωπος είχε έναν εκεί, ο οποίος τον επιτηρούσε, λεγόταν Ιαβέρης, εκεί που έσκαβε στα λατομεία, και με ένα βούρδουλα κάθε στιγμή τον εξυλοφόρτωνε. Γιατί λέει, τεμπελιάζεις, καθόταν ο άνθρωπος λίγο να ξεκουράσει τα χέρια του τη μέση του και εκείνος τον εβαρούσε από πάνω. Ήταν ένας δυνάστης, ο Ιαβέρης. Μια σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτός λοιπόν είχε βάλει σκοπό της ζωής να τον ευρύ το δραπέδι τον Αγιάννη. Και έψαχνε παντού και ρώτησε. Κάποτε λοιπόν έφτασε και στο σπίτι του δημάρχου. Δίχως να ξέρει όμως ότι αυτός που ήταν ο δήμαρχος ήταν ο Γιάννης Αγιάννης, ο πρώην κατάδικος. Και μπαίνοντας μέσα του λέει, κύριε δήμαρχε, συγχαρητήρια για τη θέση σας και όλα αυτά. Αλλά έχουμε βρει, λέει, εδώ μία πόρνη, λέει, η οποία φωνάζει, τραγουδάει και παίζει, λέει, εδώ στα διάφορα μέρη, λέει, έξω, και κάνει πολύ φασαρία και πρέπει να την κλείσουμε φυλακή. Έκλεψε, λέει, κάτι πράγματα. Την είδε ο Γιάννης Αγιάννης, τη λυπήθηκε αυτή την κοπέλα, πραγματικά, αξιολύπητη, με ένα παιδάκι, μικρό, ενός χρονού, ενός έτους, και λέει, άσε το κανονίσω εγώ το θέμα. Λέει, πρέπει να τιμωρηθεί. Αφήστε, λέει, κύριε υπαστυνόμε, θα κανονίσω εγώ, λέει, στην περιοχή με αυτό το θέμα. Αυτός όμως, ο Ιαβέρης, κάπως τον κοίταξε και κάτι του θύμιζε, φυσιογνωμία του. Λέει, αυτός κάτι, κάπου τον έχω ξαναδεί. Δεν είπε όμως τίποτα και έφυγε. Και την επόμενη εβδομάδα ξανάρχεται. Του χτυπάει την πόρτα και του λέει, κύριε δήμαρχε, θα έρθετε στο δικαστήριο. Σας καλάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, λέει, για μια δίκη. Πρόκειται για έναν κατάδικο, λέει, που είναι ο Γιάννης Αγιάννης και δικάζεται αύριο. Δεν είπε τίποτα ο ίδιος ο Γιάννης Αγιάννης, που ήταν τώρα δήμαρχος Μαγδαληνής με το όνομα αυτό, και προστάτευε και εκείνη την καημενούλα τη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να θρέψει το παιδί της και είχε βγει και στο πεζοδρόμιο. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ώρα ακούγεται ένας συνωστισμός απ' έξω, φωνές. Ένα κάρο το είχε γονατίσει το άλογο και είχε πλακώσει τον αμαξά, ο οποίος ήταν κάτω από το βάρος αυτό και αγκουμαχούσε να πεθάνει. Τρέχει γρήγορα ο Γιάννης Αγιάννης, ο Μαγδαληνής ο δήμαρχος, βγάζει το σακάκι του, χαραπάει το κάρο έτσι με τα χέρια του και αρχίζει και το σηκώνει. Φοβερό πράγμα, δεν μπορούσε να το σηκώσουν δύο-τρία άτομα που ήταν εκεί, αυτός το σηκώσε μόνος του. Και βγάλαν τον άνθρωπο από κάτω και τον εσώσανε. Μόλις είδε αυτή τη σκηνή ο Ιαβέρης, σου λέει, αυτός είναι ο Γιάννης Αγιάννης. Διότι είχε ξαναγίνει το ίδιο σκηνικό με μια πέτρα που είχε πλακώσει εκεί στα λατομεία κάποιον και ο Γιάννης Αγιάννης είχε σηκώσει μια τεράστια πέτρα. Ήταν σωματώδης και πολύ δυνατός άντρας. Δεν είπε όμως τίποτα αυτός, απλώς του θύμισε το σκηνικό αυτό, και όταν βρεθήκανε μόνοι τους, του λέει, ξέρετε, λέει, μου θυμίσατε κάποιον που ήταν στα λατομεία εκεί και εγώ έκοβε πέτρες, λέει, μαζί με τους άλλους κατάδικους, το Γιάννη Αγιάννη, που μοιάζεται, λέει, λίγο. Ναι, λέει αυτός, α, κατάλαβα. Τέλος πάντων, είπα στην νόμη, λέει, θα έρθω στο δικαστήριο. Και πάει στο δικαστήριο, είχαν πιάσει έναν, σαν κοφάλαλος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έλεγε ότι λέγεται Γιάννης Αγιάννης. Και ήταν έτοιμοι να του καταφέρουν εναντίον του καταδίκη.
Δεν άντεξε όμως ο πραγματικός Γιάννης Αγιάννης, ο κύριος Δήμαρχος, έτσι, που καθόταν δίπλα στον πρόεδρο, και την ώρα που πήγαν να τον εδικάσουν, να τον καταδικάσουν, λέει: σταματήστε τη δίκη, λέει. Εγώ είμαι ο Γιάννης Αγιάννης. Α, του λέει: έχει στην πλάτη του κύριε πρόεδρε ένα νούμερο, λέει. Να τον εκδίσετε και να το δείτε, λέει, του κατάδικου. Τον εκδίσανε, δεν βρήκαν το νούμερο. Λένε, το κατάστρεψε, λέει, πήγε και έκανε αυτό και έβγαλε το τατουάζ από πάνω του, λέγανε οι άλλοι, οι υπερασπιστές, οι κατήγοροι μάλλον. Ο Γιάννης Αγιάννης σηκώνεται μέσα στο δικαστήριο, λέει, σταματήστε σας παρακαλώ. Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο, λέει αυτός. Δεν είναι αυτός ο Γιάννης Αγιάννης. Ο πραγματικός Γιάννης Αγιάννης είμαι εγώ. Ο πρόεδρος συνάχτηκε και λέει, μα κύριε Δήμαρχε, τι είναι αυτά που λέτε, λέει, κύριε Μαγδαληνή, λέει. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει, δεν τα πιστεύω, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει. Σαν να βλέπω όνειρο. Εγώ είμαι ο Γιάννης Αγιάννης, λέει. Ορίστε, κάνει έτσι μια το ρούχο του και κοιτάξτε, λέει, το νούμερό μου πίσω. Και τον ξανακλείνουν φυλακή. Να μην σας τα απολογώ, να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, είναι καταπληκτικό. Να μην σας τα απολογώ. Έγιναν διάφορες ιστορίες με τις επαναστάσεις, με τους επαναστάτες, τους αντεπαναστάτες. Και λοιπά, μπλέχτηκε και ο Γιάννης Αγιάννης μέσα στους επαναστάτες και βρεθήκανε σε ένα δικαστήριο που δικάζανε κάποιους από τους αντίθετους από αυτούς, οι επαναστάτες, και πιάσανε και τον Ιαβέρη σαν αντιδραστικό στην επανάσταση, άνθρωπο του καθεστώτος και λοιπά, του φέρανε διάφορες κατηγορίες και τον καταδικάσαν σε θάνατο. Εκείνη την ώρα που καταδικοζέ τον Ιαβέρη σε θάνατο, πετάχτηκε ο Γιάννης Αγιάννης, ο οποίος ήταν μέσα στους επαναστάτες πάλι, λέμε. Και λέει, αφήστε μου τον εμένα αυτό, τον ξέρω, λέει, είναι δικός μου, λέει, θα τον περιποιηθώ εγώ. Αφήστε τον εμένα, τον εκτελέσω εγώ όπως θέλω εγώ. Ο Ιαβέρης τον κοίταξε και του λέει, το ξέρα, του λέει, ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος. Τον επέρνει λοιπόν και τον επάει πίσω από κάτι σπιτάκι εκεί από μια αυλή, που τον έδωσαν οι επαναστάτες αφού τους τον ζήτησε, και βγάζει ένα σουγιά ο Γιάννης Αγιάννης. Νομίζει ο Ιαβέρης τώρα θα τον σκοτώσει με το σουγιά. Και του λέει, νόμιζα θα με εκτελέσει με σφαίρα, του λέει, γιατί είχε και ένα πιστόλι εδώ. Ο Γιάννης Αγιάννης δεν μιλάει, πάει, του κόβει τα σκοινιά τα χέρια, πετάει τα σκοινιά κάτω και του λέει, φύγε, είσαι ελεύθερος. Ο άλλος έμεινε έτσι. Ήταν σίγουρος ότι θα τον σκότωνε. Με τόσα που του είχε κάνει, με τόσο κυνηγητό κλπ. Και ο άλλος του είπε, λέει, σήκω, φύγε, του λέει. Είσαι ελεύθερος. Συγχώρεσε τον εχθρό του, ε. Αυτό είναι το μεγάλο. Συγχώρεσε τον εχθρό του. Δεν τον εκδικήθηκε. Γιατί μια ζωή αδίκως τον εκκυνήγαγε ο άλλος. Αλλά δεν άντεξε αυτό σαν τον Ιούδα. Δεν άντεξε. Μέσα του έγινε τέτοια πάλι και τέτοιο ανακάτεμα που πήγε και έπεσε σε έναν υπόνομο και πνίγηκε. Ο Ιαβέρης. Αυτά είναι αριστουργήματα της παγκοσμίου λογοτεχνίας και θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι, οι μικροί άνθρωποι να τα ξέρουν, οι νέοι μαθητές στα σχολεία κλπ. Γιατί έχουν φοβερά